Καλησπέρα, παιδιά, είμαι ο Καρπούς Φέτα Gaming και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι. Και αυτό το κάτι που θα μιλήσουμε είναι το όλο θέμα του Μίτσου στο κανάλι. Ο Μίτσος, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι ο αδερφός μου, είναι κοντά 7 χρονών αυτή τη στιγμή. Πάει πρώτη δημοτικού και είναι ένα άτομο που έχω φέρει πολλές φορές στο κανάλι και έχουμε κάνει πολλά βίντεο μαζί. Και η αλήθεια είναι πως έχουν και μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή το πιο γνωστό βίντεο στο κανάλι είναι ένα βίντεο που ήμουν μαζί με τον Μίτσο, το οποίο έχει 550.000 views. Και πολλά ακόμα βίντεο με τον Μίτσο έχουν γίνει πάρα πολύ viral και πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει συνεισφέρει πάρα πολύ στο κανάλι. Δηλαδή, οφείλω να το ομολογήσω ότι η παρουσία του Μίτσου στο κανάλι έχει βοηθήσει πάρα πολύ αριθμητικά για οτιδήποτε. Αλλά το πρόβλημα είναι πως διαπίστωσα πως κάτι που είχα σκεφτεί πριν κάποιους μήνες, πριν περίπου 9-10 μήνες, τελικά ήταν σωστό. Και τι εννοώ με αυτό. Είχα σκεφτεί πως ο Μίτσος όταν πάει δημοτικό, η όλη φήμη που έχει αποκτήσει, ας πούμε, θα είναι πολύ δύσκολο να τη διαχειριστεί, καθώς θα τον ξέρουν πάρα πολλά παιδιά στο δημοτικό και αυτό ίσως να μην είναι πολύ καλό για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γιατί είναι ένα παιδί και πρέπει να μεγαλώσει όπως κάθε παιδί και δεν πρέπει να μεγαλώσει έχοντας πάρει τα μυαλά του αέρα ή οτιδήποτε. Ή νιώθοντας μια συνεχόμενη πίεση κάθε μέρα από όλους τους φανς του, ας πούμε, οτιδήποτε. Τώρα λοιπόν από το Σεπτέμβριο έχει μπει στο δημοτικό ο Μίτσος και ήξερα πως γενικώς όντως είχε πολύ πέραση στους μαθητές του ή οτιδήποτε, γιατί τον ήξεραν πολύ στο δημοτικό όπως και θα περίμενα άλλωστε. Βέβαια, όπως μου είπαν και οι γονείς μου, αλλά όπως ισχύει όντως, εν πάση περιπτώσει, αυτή η φήμη που έχει ο Μίτσος στην ηλικία του δεν είναι ακριβώς θετική. Ωραία. Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί ο Μίτσος πρέπει να μεγαλώσει όπως κάθε παιδάκι. Ας πούμε, μου έχουν πει οι γονείς μου πολλά περιστατικά στα οποία ήταν σε κάποιο χώρο ο Μίτσος ή οτιδήποτε, σε κάποια παραστάση κτλ. Και ξαφνικά πλάκανε πάνω του 20 παιδιά και δεν άφηνε ησυχία και το μιλούσαν κτλ. Και νιώθω μεγάλη πίεση από όλο αυτό. Γιατί εντάξει, εγώ μπορώ να διαχειριστώ το να έρθουν 20 παιδιά πάνω μου και να αρχίσουν να μου μιλάνε. Αλλά ο Μίτσος που είναι 7 χρονών δεν μπορεί να διαχειριστεί το να έχει 20 παιδιά από γύρω του να του ρωτάνε ερωτήσεις κτλ. Είναι μικρό παιδί. Και ναι, δεν μπορώ να επιβάλλω να σας πω μαλάκες. Μην ασχολείστε με τον Μίτσο και μην μιλάτε στο Μίτσο, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Από τη στιγμή που εγώ επέλεξα να τον εκθέσω στο YouTube, εγώ έχω την ευθύνη για όλο αυτό. Και αν αυτό έδρασε αρνητικά ή οτιδήποτε, εγώ είμαι υπεύθυνος γι' αυτό. Απλά ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι να πω ότι επειδή έχει πάρει μια άσχημη τροπή όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή έγιναν τελευταία 2-3 περιστατικά τα οποία με ενημέρωσαν για αυτά οι γονείς μου, γιατί πλέον δεν μένω μαζί με τον Μίτσο, οπότε δεν τα ξέρω από πρώτο χέρι. Και έγιναν κάποια περιστατικά, όχι άσχημα, με την έννοια ότι ένιωσε άσχημα μικρός και γενικώς νιώθει καθημερινά μια πίεση από όλο αυτό. Όχι πως θα αλλάξει από μια μέρα στην άλλη, όχι ότι πως σήμερα που θα κάνω αυτό το βίντεο και θα πω πως τέλος όλο αυτό, από αύριο τα πράγματα θα είναι κομπλέ. Αλλά ελπίζω να βελτιωθεί η φάση και ελπίζω τώρα που θα ανακοινώσω αυτό που θα ανακοινώσω τα πράγματα να ηρεμήσουν, γιατί ήταν όντως εν μέρει λάθος μου και έπρεπε να το συνειδητοποιήσω την πρώτη φορά που το σκέφτηκα πριν κάποιους μήνες που το είχα πει και σε βίντεο ότι σκέφτομαι να σταματήσω να βάζω το Μίτσο γιατί μπορεί να δράσει αρνητικά. Ίσως ήταν λάθος μου που το συνέχισα. Αλλά σήμερα είμαι εδώ για να σας πω πως είτε σας αρέσει είτε όχι αυτή η απόφαση. Είναι απόφαση, δεν περιμένω να μου γράψετε από κάτω. Όχι, σε παρακαλώ, κάνε κι άλλα βίντεο με το Μίτσο, please. Δεν θα με νιάξουν αυτά τα σχόλια γιατί η απόφαση πάρθηκε για πιο σημαντικούς σκοπούς από entertainment και για το πόσο χαρούμενοι θα είστε ή όχι. Επειδή ο Μίτσος είναι αδερφός μου και είναι ένα άτομο, είναι ένας άνθρωπος και θέλω να μεγαλώσει σαν άνθρωπος. Όσο και αν πρόσφερε στο κανάλι και όσο και σίγουρα με βοηθάει στο κανάλι γιατί. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Το YouTube γίνεται πολλές φορές για τα views και προφανώς και όταν δω ότι κάτι θα πάει καλά, θα το ξανακάνω κτλ. Και ήταν λογικό εφόσον ο Μίτσος είχε καλή ανταπόκριση να τον ξαναφέρω κτλ. Όχι ότι το έκανα συχνά, δηλαδή και πάλι που είχε καλή ανταπόκριση δεν το έκανα συχνά, τον έφερνα κάθε κάνα μήνα ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορήσω παραπάνω, από εδώ και πέρα δεν θα δείτε ξανά Μίτσο στο κανάλι. Τουλάχιστον για τα επόμενα κάποια χρόνια. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να σας πω ότι σε 3 ή 4 χρόνια δεν μπορεί να ξανακάνουμε κάποιο βίντεο ή οτιδήποτε. Αν έχω κι εγώ κανάλι μέχρι τότε, αν ασχολούμαι με το YouTube μέχρι τότε. Αλλά εννοώ ότι τουλάχιστον για ένα normal χρονικό διάστημα ο Μίτσος δεν θα ξαναέρθει στο κανάλι. Τουλάχιστον σε ολοκληρωμένο βίντεο με το Μίτσο. Τώρα, αν θα γυρίσω κάποιο vlog και θα τύχει να είναι μέσα ο Μίτσος ή οτιδήποτε, αυτό μπορεί να τύχει, αλλά καταλάβατε, δεν θα κάνω άλλα βίντεο με τον Μίτσο. Δεν θέλω να προβάλλω και να εκθέσω άλλο τον Μίτσο. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όσο παραπάνω φήμη έχει σε αυτήν την ηλικία, τόσο το χειρότερο για τη φάση που βρίσκεται. Παρ' όλα αυτά, επειδή σήμερα δεν θέλω με αυτό το βίντεο να σας αφήσω εντελώς πικρόχολους και σε φάση ξενερωμένους κτλ., είχα ήδη ετοιμάσει ένα βίντεο με τον Μίτσο την τελευταία φορά που ήρθε, το οποίο σκόπευα να ανεβάσω σήμερα. Αλλά σήμερα το πρωί ενημερώθηκα για κάποια περιστατικά που έγιναν και πήρα αυτή την απόφαση. Αλλά επειδή ήδη γύρισα αυτό το βίντεο και επειδή είναι το τελευταίο βίντεο
στο οποίο θα συμμετάσχει ο Μίτσος και δεν θέλω να σας αφήσω με μια πικρόχολη αίσθηση, ας πούμε. Θέλω σήμερα πρακτικά να είναι το τελευταίο βίντεο του Μίτσου στο κανάλι. Οπότε θα σας αφήσω να δείτε ένα 5-λεπτό, 7-λεπτό ή οτιδήποτε βίντεο που κάναμε με τον Μίτσο στο LEGO Marvel Super Heroes 2, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι, έχει καιρό που το γυρίσαμε. Εν πάση περιπτώσει, θα δείτε λίγο αυτό το βίντεο και μετά δυστυχώς δεν θα ξανά έχουμε βίντεο με τον Μίτσο. Τα βίντεο τα παλιά υπάρχουν στο YouTube, μπορείτε να τα δείτε ακόμα, δεν θα τα διαγραφούν. Αλλά από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν καινούργια βίντεο με τον Μίτσο. Γιατί πραγματικά κατάλαβα ότι θα είναι αρνητικά. Και ξαναλέω, πριν μπούμε στο βίντεο με τον Μίτσο, το LEGO Marvel Super Heroes, δεν θέλω να μου γράψετε σχόλια που να μου λέτε όχι, please, κάνε βίντεο. Γιατί η απόφαση αυτή πάρθηκε λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον Μίτσο σαν άνθρωπο. Αυτό. Οπότε δεν θα έχουν πολύ ουσία αυτά τα σχόλια. Ελπίζω να το κατανοήσετε. Αυτά. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Απολαύστε το τελευταίο βίντεο του Μίτσου στο κανάλι μου. Παίζουμε, ποιο παιχνίδι παίζουμε? LEGO Marvel Super Heroes 2. Αυτό παίζουμε. Και έφερα λοιπόν μαζί μου το Μίτσο για να παίξουμε. Μίτσο, are you ready for shop? Άσε με να κάνω skip. Ναι, Μίτσο, ναι, θα κάνεις, ναι. Ναι, ναι, Μίτσο, ναι, είχες δίκιο. Ναι, ναι, Μίτσο. Χαρή. Ναι, Μίτσο, σε βέβαια. Σε κάθε LEGO παίζω. Ναι, Μίτσο, βέβαια. Έτοιμος. Ποιος είμαι? Αυτός. Πόρα δεξιά. Πάλι ανάποδα είμαστε. Δεν βάζουμε. Όχι. Τι πρέπει να κάνουμε όμως? Δεν έχω ιδέα σε αυτό το LEGO τι πρέπει να κάνουμε. Πονάει. Έγινε έκρηξη. Πρέπει να πάμε εκεί πέρα νομίζω, ρε. Αυτό μας λέει. Ναι, εδώ πέρα. Τι λες! Χάνει ζωή. Όχι, ρε, κοίτα. Εγώ πήρα λεφτά. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Πάω πια και πέρα να το γυρίσει τώρα. Ξέρω. Έχω παίξει τέτοια λέξη. Ναι. Απ' το έφτιαξα. Όλα μόνος μου τα κάνω. Τι μας λες? Και αυτό εγώ το έκανα, Δημήτρη. Δεν κάνεις τίποτα. Καλά, δεν είμαι τόσο γρήγορα. Πού είμαστε τώρα? Πρέπει να πάρουμε αυτό εκεί πέρα. Α! Χαρή! Άλλαξα παίκτη! Ναι, και εγώ αλλάζω. Αλλά εγώ είναι. Ο δικός μου έγινες! Ξεκίνησε ο δικός μου, μήπως. Τι με παρά! Έχει τρεις σύνολο, κοίτα. Γιατί με παρά! Έτσι ήθελα. Κοίτα, εγώ μπορώ να πετάξω. Χαρή! Πετάω! Ρε, πες μου ποιο κουμπί, έρχεται κακός μπροστά μου. Δεν σου λέω, μόνο εγώ μπορώ να πετάξω, δεν μπορείτε όλοι. Εγώ όμως όταν πάω. Απλά πηδάω, ρε, και όταν πηδάω, εγώ πηδάω. Όταν πηδάει με αυτού του παίκτη, πετάει. Κατάλαβε, Δημήτρη. Χαλιά! Χαρή! Τι λέει να κάνω με το μοχλό, ρε. Νομίζω και εγώ πετά. Απλά ρίξω εδώ πέρα κάτι. Ου! Χαρή! Χαλιά! Στόχο! Το έκανα. Εγώ έχω ανακάλυψα στόχο με το 6-6 στόχο. Δεν το ξέρω, μόλι τώρα αυτό έκανα. Πάλι εγώ το έκανα και αυτό. Δεν έχει κάνει τίποτα, Δημήτρη. Είσαι απλά κάθεσαι και είτε γυρνά βόλτα. Και τα έκανα όλα εγώ. Όλο τριγυρνά. Εγώ δεν κάνει τίποτα. Και τα έκανα όλα εγώ. Θα βγούμε στο διάστημα. Γρήγορα, φορτίδε, δημική ιστορία. Κάτσε. Σούπερ ήρωες είμαστε, ρε, φοβάσαι. Σούπερ ήρωες είμαστε. Τι είναι, φοβάμαι. Ναι, σούπερ ήρωες είμαστε, τι είναι, φοβάσαι. Α, τελικά είμαστε τρεις. Να φτιάξω πριν την τιστόβα ότι είμαστε τρεις. Τι είναι όλο αυτό. Λες να πάμε μέσα στην πόλη τώρα και να αρχίσουμε να καταστρέφουμε μέσα στην πόλη. Λες. Ναι. Ναι, Μίτσο. Αμέ, είσαι έτοιμος. Θέλω ο εχθρός να μας βγάλει. Ρε, χαρή μου, γιατί με ένα κορίτσι. Δεν είσαι κορίτσι, αγόρι με μακριά μαλλιά είσαι. Και δεν μπορώ να κουνηθώ. Ούτε εγώ. Κάτσε, λογικά πρέπει να γίνει κάτι. Πετάω! Χαρή! Νομίζω. Τι γίνεται με την κάμερα? Άσε, θα πάω εγώ που πετάω. Εσύ που δεν πετάς, κάτσε εδώ. Ρε, δεν αφήνει. Δεν αφήνει το παιχνίδι. Τι, εγώ να προσπάθησα. Να πετάξεις, αφήνει. Όχι! Δεν αφήνει να πας εκεί. Εγώ προσπάθησα. Και τι, τι γίνεται εκεί πέρα? Έχει πιάσει φωτιά εκεί πέρα να το σώσουμε. Νομίζω αυτό έγινε. Ναι. Περίμενε πάω να το σώσω. Μπι. Τι με βαράς εμένα, ρε. Τι με βαράς, Χαρή. Πώς θα τις βρεις με τη φωτιά? Με βοηθάει ο τρίτος. Κάτσε, θα δεις τώρα πώς. Χαρή, κοίτα δικά. Θα το ρίξω απ' έξω, ρε. Έλα! Ο Μίτσο, κοίτα πώς θα το σώσω εγώ τώρα. Πρώτα απ' όλα παίρνεις τα νομίσματα, να ξέρεις. Πρέπει να πάρεις τα νομίσματα. Αυτός εδώ τους κλώνουν, πρέπει να τους σκοτώσεις. Χαρή, άλλαξα παίκτη! Είμαι και ένας ασπρόμαυρος τώρα. Σοβαρά. Ναι, θες να δεις. Κοίτα την οθόνη μου. Βλέπεις, είμαι ασπρόμαυρος. Μπράβο. Άδω. Εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω εδώ πάνω, εντάξει. Έχω κολλήσει. Πώς πρέπει να το κάνω. Μπορείς να με βοηθήσεις. Κάτι έκανα τώρα, έχει σκάλα. Έχει σκάλα τώρα, μπορείτε να ανέβετε και εσείς πάνω. Έβαλα μια σκάλα εδώ, μπορείτε να ανέβετε κι εσείς. Ελάτε εδώ. Τι κάνει ο δικός μου. Χάρη, μην μπροστά σου, το ξέρεις. Ναι, δεν ανέβετε εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, αλλά κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Τελικά του άλλου πώς του σώσουμε. Χάρη, έχει άλλα σκαλιά. Α, δεν είναι σκαλιά. Άνοιξε το σανσέρ. Χάρη, ελάτε από εδώ. Άρα νομίζω του έσουσα. Και τώρα πατάω B. Να, αυτή είναι τι εδώ. Τι άλλοι δεν έρχονται εδώ πέρα να σου δουν. Να, τώρα θα σου δουν. Εγώ τι σας. Εγώ το άνοιξα αυτό εκεί το. Μπράβο, Δημήτρη. Πόρε. Αυτό είναι που σβήνει τις φωτιές. Πάμε μαζί και όλα πέντε.
Αλλά κι εγώ άλλος μισός γιατί έσβησα όλες τις φωτιές. Ο τρίτος δεν είναι... Ο τρίτος... Κάτσε, τι έκανε ο τρίτος. Είναι πολύ σκοτεινά εδώ πέρα. Δεν μπορώ να μπω. Τώρα τι το κάνουμε αυτό που φτιάξαμε. Ποιο, δεν ξέρω. Α, μπήκα εγώ μέσα του. Α, πρέπει να πούμε όλοι μέσα του, ρε. Λες. Ναι. Πώς. Περίμενε. Α, περίμενε, όχι, πρέπει να το κουνήσω εγώ. Εγώ το οδηγάω αυτό, το ξέρεις. Χάρη, όταν χτύπησα, όταν χτύπησα το μηχανάκι σου αυτό τι είναι, πήρα κέρματα. Αλήθεια. Μπράβο. Να βλέπεις αυτά κέρματα από σένα. Α, αλλά έχει φωτιά εκεί πέρα. Χάρη, βλέπεις αυτό και το τσέκ. Πώς πρέπει να πάτε με τον Captain America, εσύ είσαι ο Captain America. Τι λες, δεν είμαι. Είσαι. Δεν είμαι. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Θέλω μηχανάκι εδώ πέρα, έλα λίγο. Περίμενε, τι είναι αυτό. Έλα λίγο. Περίμενε, τι είναι αυτό. Τι θέλει αυτός. Χάρη νόσα. Να, αυτά εκεί τα μπλε. Ποια μπλε. Αυτά εκεί που κοιτάς τώρα. Αυτά. Χάρη. Ωραία, εδώ πάνω έχει κάτι. Πρέπει να βρούμε, νομίζω, έναν Batman. Ωραία, τι είναι αυτό. Τι είναι εδώ πέρα. Χάρη, βρήκα σκάφος. Μας βαράει αυτό τώρα σκάφος. Βρήκα σκάφος. Είναι πνοτισμένη κλόουν. Πνοτισμένη κλόουν. Ναι, wow. Η δεύτερα μάτια, πώς είναι και τον Brian. Α, κατάλαβα. Βρήκα πύλη κακών. Χάρη, πύλη κακών βρήκα. Αυτός εδώ ο βράχος. Δεν ναι, διαλύσει. Πώς θα διαλύσει το βράχο, ρε. Αφού από εκεί βγαίνουν κακοί, δεν βλέπεις. Εντάξει, μάλλον θα πρέπει να υπάρχουν κακοί. Μίτσο, δεν έχω καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Έχω μπερδευτεί. Δεν μπορώ να περάσω από τον βράχο, σε κακή, πώς μπορώ να περάσω. Περίμενε, κάτι έχει εδώ. Χάρη, έλα λίγο κοντά μου. Κάτι μπορούσα να κάνω πάνω σου. Αλήθεια, έλα λίγο κοντά μου. Δεν θέλω να πάω εκεί πέρα να δω τι γίνεται. Έχω μπερδευτεί τέρμα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μίστερη. Πού ξέρεις, ρε, πού πρέπει να πάμε, για πες. Ελά, πού είσαι. Πού εδώ, ρε, πού ξέρω πού είσαι. Στην πύλη με την κίτρινη. Εκείνη. Α, εκεί πέρα που ήμασταν. Ναι. Περίμενε. Τι. Α, δεν κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ στο είπα. Με το άλλο, με τον άλλο μπορώ να το κάνω. Πάλι άλλαξα. Ποπό. Έλα, φέρε μου τα σπαθιά μου! Έλα, φέρτα! Σίγουρα από εδώ κάπου πρέπει να πάμε, γιατί από εδώ είναι που μας βαράει το σκάφος, αλλά δεν ξέρω πού. Λοιπόν, μάγκες, επειδή ήρθε ο καφές μου και θέλω να πιω καφέ και να φάω και δεν γίνονται όλα αυτά μαζί, κλείνουμε το βίντεο κάπου εδώ. Πες γεια στα παιδιά, γρήγορα, πες γεια! Χάλασε πάλι ο πίτσος. Λοιπόν, αυτά. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μπράβο σας, καλά κάνετε. Και εμένα μου άρεσε. Χάρη, πάτησα όλα τα κουμπιά. Κλειστικά όλα. Ωραία, χάλασε. Χάλασε καφές. Μου στείλω ένα χαλασμένο γαμπάκι όπως βλέπουμε. Δεν θα πιω καφέ με την ησυχία μου. Γαμώ τα ηλίθια μαγαζιά που δεν ξέρουν να βάζουν σωστά πράγματα. Δεν τι έχουν κάνει, ρε μάλλον. Δηλαδή, πόσο χάζι είναι για να βάλουν κάτι στο καπάκι που δεν τρυπάει με το καλαμάκι. Δηλαδή, το παιδί θα το τρυπήσει με το δόντι σου. Φίλε! Γαμώ. Αλλά και δεν τρυπάει με το κλειδί. Τι μπετόλιθοι δουλεύουν σε αυτό το μαγαζιά, δηλαδή για το δένα. Και την επόμενη φορά βάλετε και ένα καλαμάκι που να μην βγαίνει προς τα έξω, να μην μπορώ να το φίξω. Άντε, Μίτσο, κλείνω, γεια.